Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα κατέβηκα μύρινα. Έχω κατέβει σε ένα ωραίο μαγαζί κάτω για να πιω καφέ και είχα φέρει και τα πράγματα, κάμερες και διάφορα άλλα όμορφα πραγματάκια που θα ήθελα να σας δείξω έτσι χαλαρά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχει πάρα πολύ φασαρία. Έχω και το ηχείο από δίπλα, αλλά γι' αυτό και γράφω από το κινητό τον ήχο. Ελπίζω να γράψει όσο καλύτερα γίνεται. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, το οποίο έχει έρθει από eBay, το αγόρασα. Είχα επικοινωνήσει με τον πολιτή του συγκεκριμένου, λέω αυτό είναι πολύ ωραίο, θα ήθελες να μου το στείλεις να το κάνω unboxing review και απλά ρε παιδί μου να βάλω το link σου από κάτω αν ενδιαφέρεσαι. Με έκλασε, μου λέει δεν γίνεται, συγγνώμη, λυπάμαι, λέω ok, no worries και το αγόρασα κανονικά με δικά μου λεφτά από το eBay. Και τι περί τίνος πρόκειται? Έχετε δει κατά καιρούς, σας έχω δείξει θήκες στις οποίες βάζουμε τα παιχνίδια μας για τα DS και για τα 3DS. Αυτή εδώ είναι μια θήκη, μια απλή πλαστική, έβαλα ένα αυτοκόλλητο του Mario από πάνω και εδώ μέσα έχω τα Pokemon games μου και διάφορα άλλα παιχνίδια για το DS και για το 3DS. Έχω και μια πιο μεγάλη, η οποία είναι και αυτή σιγά σιγά γεμίζει. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να τις γεμίσω όλες. Είναι παιχνίδια τα οποία κουβαλάω μαζί μου, βολεύει, τα βάζεις μέσα στην τσάντα σου και τα παίρνεις όλη την ώρα και είναι και όμορφο, έβαλα και το αυτοκόλλητο όπως βλέπετε και είναι πρακτικό. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια νοοτροπία, έφτασε στα χέρια μου αυτό το πακέτο, το είδα, το μάρκαρα, το τσέκαρα πολύ καιρό, ήθελα, πέρασε γύρω στο δίμηνο μέχρι να πάρω την απόφαση να το αγοράσω, αλλά είπα γι' αυτό να στείλω πρώτα στον πολιτή αν ενδιαφέρεται να μου το στείλει να το δούμε. Με απέρριψε, οπότε ξέρετε το αγόρασα και έτσι θα το δούμε. Γιατί δεν άδειξα. Θα το δούμε παρέα. Λοιπόν, και τι έχει μέσα? Έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν το έχετε ξαναδεί εδώ στην Ελλάδα. Έχετε δει σίγουρα κάτι αντίστοιχο με τον Donkey Kong σε κάποια ελληνικά καταστήματα. Είναι αυτό εδώ. Ναι, όπως καταλάβετε είναι ένα σκύβος από το Super Mario. Είναι από αυτά τα κυβάκια τα όμορφα τα οποία χτυπάει ο Μάριο και βγαίνουν από μέσα τα μανιτάρια και οτιδήποτε άλλο όμορφο έχει. Όπως το βλέπετε, γράφει για το 3DS επάνω, Nintendo 3DS, παίρνει 10 παιχνίδια, 10 cartridges. Είναι αρκετά όμορφο και θα το δούμε, να το ανοίξω, να το δούμε παρέα. Η τιμή του, το αγόρασα 11,60, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον εγώ το βρήκα, είναι 69 λεπτά τα μεταφορικά. Σας έχω ξαναπεί ότι από Αγγλία τα περισσότερα πράγματα όταν έρχονται έχουν και μεταφορικά. Οπότε θα πληρώσετε και ένα μικρό αντίτιμο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή σκεφτείτε όλο μαζί μου βγήκε 12 ευρώ και κάτι ψηλά. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό εδώ το αξίζει. Είναι από κατάστημα της Αγγλίας. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό εδώ είναι. Θα σας το δείξω να το δείτε από κοντά. Επάνω λέει Super Mario. Από κάτω είναι για το 3DS, γράφει και για το Nintendo διάφορα όμορφα πραγματάκια. Το αστείο όμως είναι. Βασικά ναι, είναι third party, δεν είναι από την ίδια την Nintendo αυτό από ό,τι βλέπω. Και, όπως βλέπετε, έχει τα ερωτηματικά γύρω-γύρω και τις υποτιθέμενες βίδες τους. Αλλά ας το ανοίξουμε να δούμε, νομίζω πατάς εδώ πάνω και ανοίγει, είναι λίγο ιδιαίτερο. Και εδώ πέρα, μέσα σε αυτό, μπαίνουν τα παιχνίδια για το 3DS. Το τακτοποιείτε. Μπορείτε να βάλετε και για το DS όπως βλέπω εγώ τώρα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, τα παίρνει κανονικά. Παίρνει 6 παιχνίδια στην κεντρική μονάδα και 4 στα πλάγια, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε και στις πόρτες και στα πορτάκια. Πλάκα, εδώ πέρα θα μπορούσε να μπει όλη η Pokémon συλλογή που έχω με τα dungeon και οτιδήποτε μέσα, άνετα. Μου λείπουν μερικά ακόμη, σιγά σιγά ευελπιστώ να τα μαζέψω όλα. Θα ήθελα να κάνω μια καλή συλλογή, τουλάχιστον με ό,τι Pokémon υπάρχει. Έχω ένα μαθητή ο οποίος έχει όλη τη συλλογή και ζηλεύω να σας πω την αλήθεια. Και όπως βλέπετε αυτό εδώ ήταν, εγώ έβαλα ένα για το 3DS, είναι το Emerald αν δεν κάνω λάθος η κασέτα. Και τα υπόλοιπα είναι για το DS. Βλέπετε ανοίγει αν το πιάσει, εντάξει. Αυτό είναι για να στέκεται πάνω στο γραφείο. Αρκετά όμορφο θα έλεγα, αρκετά όμορφο. Ας το κλείσουμε κιόλας να δούμε ότι τα συγκρατεί κανονικά.
και το βάζεις στο γραφείο σου, είναι διακοσμητικό, είναι όμορφο στη βιβλιοθήκη σου, στο game room σου κάπου, αδερφέ, και όταν θες να παίξεις, τάκ, ανοίγει και τα κουβαλάς όλα μαζί, είναι κάτι πολύ πρακτικό, κάτι ωραίο, βασικά είναι ωραίο και ιδιαίτερο. Και εντάξει, νομίζω ότι αξίζει. Ας πούμε, μπορείς να αφιερώσεις ένα για να βάζεις τα Pokémon σου, ένα για να βάλεις τα Mario Games σου. Και δεν ξέρω αν το έχετε δει. Σίγουρα έχω δει, υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το Donkey Kong, σας ξαναείπα, με το βαρελάκι του, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και βάζεις και τα πενάκια. Αυτό ήταν πολύ όμορφο. Ήθελα να το μοιραστώ ξεχωριστά γιατί είναι ιδιαίτερο προϊόν και χαίρομαι που το πήρα. Να σας δείξω και κάτι άλλο στην ίδια νοοτροπία. Είναι αξεσουάρ, αλλά αυτό το πήρα από Ελλάδα. Όπως βλέπετε, έχει και την τιμή επάνω, 8 ευρώ. Το αγόρασα από το Game Station το συγκεκριμένο. Έψαξα να το βρω από εξωτερικό. Στο εξωτερικό, eBay, οι τιμές τους ξεκινάνε από 6,5 ευρώ και πάνω. Η αλήθεια είναι ότι αν το αγοράσεις από το online κατάστημα, από ό,τι τσέκαρα, ή ηλεκτρονικά τουλάχιστον γίνει η παραγγελία, τουλάχιστον πέφτει πάλι στα 6,5 ευρώ. Οπότε σκέφτηκα, ένας φίλος έβαλε να πάρει κάποια παιχνίδια PlayStation και λέω, βάλε και αυτό μέσα ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό? Όπως βλέπετε, αν καταλάβατε, είναι ένα power pack το οποίο μπαίνει κάτω από το χειριστήριο. Έχετε δει σίγουρα όλο το χειριστήριο της Sony, του PlayStation 4, το οποίο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, η μπαταρία του είναι 900 mAh και παίζοντας, έχω τερματίσει το The Order πρόσφατα, παίζοντας συνειδητοποίησα ότι η μπαταρία του δεν μου φτάνει. Ήθελα μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας. Έψαξα να βρω, είχα δει κάποτε στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, έψαξα να βρω, είδα στο ίντερνετ, απλά έτυχε εκείνη τη μέρα να με πάρει ένας φίλος και να μου πει, ξέρεις κάτι, επειδή συζητούσαμε για το PlayStation, θα βάλω να πάρω κάποια παιχνίδια. Ψήνεσαι. Το τσεκάρω, λέω, βάλτε και αυτό, δεν βαριέστε, θα έρθει κατευθείαν αυτό, να περιμένω ένα μήνα, το πήρα από εδώ, από Ελλάδα. Το συγκεκριμένο, από όσο λέει, έχει ιόντων λιθίου μπαταρία στα 1200 mAh, το οποίο και καλά μπορεί να σου βγάλει 20 ώρες extra gaming και φορτίζει σε λιγότερο από 2 ώρες, αλλά στο ανοίξουμε. Το κακό είναι ότι το συγκεκριμένο είναι μαύρο. Έψαξα να βρω λευκό, αν έβρισκα από το εξωτερικό λευκό θα έπαιρνα λευκό. Ελλάδα δεν υπάρχει λευκό. Το κακό είναι ότι ούτε και στο εξωτερικό υπάρχει κάτι αντίστοιχο λευκό. Οπότε όσοι έχετε λευκό PlayStation ή άλλο χρώματος, αναγκαστικά θα πρέπει να συμβιβαστείτε με την ιδέα. Τουλάχιστον λες, είναι κάτι πρακτικό. Μέσα από το κουτί βγαίνει έτσι, έχει αυτό εδώ το αυτάκι για να το τραβάς. Είναι το πακέτο σε μια ζελατίνα. Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει αρκετά eBay packaging και έχει μέσα και ένα manual, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Δεν περίμενα ότι για ένα τέτοιο προϊόν θα υπήρχε ειδικό manual. Είναι Power Pack 1, σου λέει ακριβώς πως μπαίνει και πως συνδέεται πάνω στο και στο PlayStation. Βασικά, σου δείχνει ότι θέλει 3 ώρες περίπου για να φορτίσει 3-4 ώρες από το PlayStation και πως κουμπώνει επάνω στο χειριστήριο. Είναι αρκετά απλό, όπως και πως να το βγάλεις επίσης. Αυτό που δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θα φορτίζει μαζί, νομίζω ότι φορτίζει μαζί με το χειριστήριο, δηλαδή σας δείξω αυτό εδώ, είναι αρκετά απλό, one way. Κάποια πράγματα είναι ιδιαίτερα απλοϊκά και δεν χρειάζεται παραπάνω σκέψη. Λοιπόν, το παίρνεις, όπως βλέπετε, το power pack έχει μπροστά, καταρχήν η υφή του, όλη του υφή είναι όπως το κάτω μέρος του PlayStation, οπότε δεν αλλάζει καθόλου υφή, είναι αυτό το σαγρέ, το όμορφο grip που έχει. Βλέπουμε την micro USB μπροστά και micro USB από εδώ πέρα, θηλυκό και αρσενικό που κουμπώνει πάνω στο PlayStation. Και εδώ πέρα έχει ένα button, το οποίο είναι το button ενεργοποίησης. Το παίρνεις και πολύ απλά ευθυγραμμίζεις λίγο να μπει σωστά. Και αυτό ήταν. Τέλος. Όπως βλέπετε, ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι αν φαίνεται. Δεν στηρίζεται όλο, γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή είναι η αλήθεια, όλο και, όχι από το με σκηνήσεις, στηρίζεται όλο επάνω στην micro USB του PlayStation. Οπότε εσείς αν θέλετε να το φορτίσετε, φορτίζει και το χειριστήριο νομίζω και το grip, το power pack, με το καλώδιο συνδέεται απευθείας επάνω. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα πρακτικό και βολικό.
Αν θέλετε, το απενεργοποιείτε και εντάξει, κάνετε τη δουλειά σας. Επίσης, λύνει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω προσέξει. Στηρίζει καλύτερα το PlayStation, γιατί συνήθως ξέρετε πέφτει προς τα μπροστά λόγω της δομής του. Οπότε το βάζεις, το στηρίζεις και νομίζω είσαι υπερβολικά καλά. Σας ξαναλέω, έχει το κακό ότι είναι μαύρο, θα το ήθελα λευκό, αλλά λευκό δεν υπάρχει, γι' αυτό προσέξτε. Αναγκαστικά αν πάρετε είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό θα το βρείτε μαύρο. Ξαναλέω, εγώ το αγόρασα 6,5 ευρώ, πόσο έκανε στην παραγγελία από Ελλάδα, το συγκεκριμένο από το Game Station. Υπάρχει και από άλλα νομίζω. Τσεκάρετε, το ψάξτε στο Scrooge, δείτε το. Απλά πρέπει να σας δείξουν δύο ωραία αξεσουάρ τα οποία περίμενα πώς και πώς να έρθουν για να. Απλά αυτό για κυρίως για πρακτικότητα, έτσι να βάλω τα παιχνίδια μου σε ένα μέρος. Και αυτό για να μπορέσω να παίζω με την ησυχία μου. Και χωρίς να χρειάζεται να φορτίζω περισσότερη ώρα. Αυτά ήταν. Check now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, να σας άρεσαν. Αυτό η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε περισσότερο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και πρακτικό. Εμείς θα τα πούμε σε ένα νέο unboxing. Τώρα δεν ξέρω τι unboxing θα είναι. Έχετε το νου σας. Ετοιμάζω και άλλα πραγματάκια. Και τα λέμε, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.